Kanakaria Church, the Lisi, you name it. So many churches, monasteries were burned and were stripped from their beauty. I heard about this young lady here in Holland from Cyprus who had a big heart for her country and was really feisty and to get the artworks back for her country. So I organized the meeting with her. Mm-hmm. And of course we were very wary of each other because I had a certain reputation and she had a very unblemishful, brilliant reputation, and she was at the beginning of her career. So for her it was a big risk to talk to me. But her love for these works of art, I think, was stronger. So she took a certain risk by discussing this with me. But it resulted in a lot of pieces going back to Cyprus. The destruction was going on. There was a tidal wave of works of art which was hitting Germany. Mm-hmm. Now, I am one of the persons who had an eye for Byzantine art and for the beauty of it. So I conserved many of those pieces who came into pieces, cut down, eyes scratched out. It was horrible. If it wasn't for her, nothing would have come back. I would not have been able to fly a plane out of Munich. I would not have, if it wasn't for her, the operation wouldn't have taken place in Munich. It was her drive and it was my information, combination that made it happen. Τα συναισθήματά μας είναι ανάμεικτα. Από τη μια χαιρόμαστε για τον επαναπατρισμό, από την άλλη θλιβόμαστε γιατί δεν θα περιμέναμε αυτή την κατάσταση. Και φυσικά αυτά θα εκτεθούν προσωρινά σε χώρους της Αρχιεπισκοπής ή οπουδήποτε αλλού αποφασίσει ο Μακαριότατος και η Ιερά Σύνοδος. Αλλά ο τελικός τους προορισμός θα πρέπει να είναι οι εκκλησίες από τις οποίες προέρχονται και ελπίζουμε αυτό να γίνει σύντομα. Με την αλλαγή του συστήματος της κατοχής της ελευθερίας της πατρίδας μας, ούτως ώστε να ανταποκρίνονται και για το σκοπό για τον οποίο έχουν δημιουργηθεί, δηλαδή να είναι εικόνες προσευχής και όχι αντικείμενα τέχνης και περιεργίας και αντικείμενα εμπορίου. Είναι με πολύ συγκίνηση και χαρά πράγματι που υποδεκόμαστε πίσω αυτά τα οποία μας έκλεψαν τα ιερά μας, τα τυχογραφίες, το μοσαϊκό και ούτω καθεξής. Ελπίζουμε και ευελπιστούμε σύντομα να έχουμε και τα άλλα, τα οποία βρίσκονται σήμερα αποδεδειγμένα στη Γερμανία, τα οποία και πήραν ο ίδιος ο αυτοσφεντεριστής και τα έχουν εκεί και ξέρουμε που βρίσκονται τώρα, ώστε μετά την απόφαση του δικαστηρίου να τα πάρουμε πίσω. Ευχόμαστε
σύντομα να μπορέσουμε να τοποθετήσουμε στις εκκλησίες μας από τις οποίες τα αφήρεσαν. Ήταν εκείνο που σας έκαμε να αναλάβετε αυτή την εκστρατεία. Ας σας πω με μια βαρόσοντου, σας φτάνει.